Είναι βράδυ Παρασκευής, καλησπέρα σας, 18 του μηνός Οκτωβρίου. Είμαστε μαζί εδώ, στον Λόγο Αντίλογο, στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του Κυριακού Καναλιού, με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη της τοπικής μας πραγματικότητας, τα οποία θα κουβεντιάσουμε, αλλά με ένα κυρίαρχο και σημαντικό, το κεφάλαιο της δημόσιας υγείας. Το κεφάλαιο με την εκρηκτική διάσταση όσον αφορά τα δεδομένα που αφορούν τον πολίτη και με πρώτο όμως ζήτημα στο προσκήνιο αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Έτσι λοιπόν, αντί να συζητάμε το θέμα του αξονικού ή του μαγνητικού τομογράφου, όλες αυτές τις ελλείψεις που τόσα χρόνια από το βήμα αυτής της εκπομπής και από το βήμα του Κυριακού Καναλιού έχουν επισημανθεί, τελικά συζητάμε την άρνηση εργαζομένων, όπως καταγγέλλεται, να δεχτούν τον έλεγχο από τους ελεγκτές του Υπουργείου της Δημόσιας Υγείας. Ο κύριος Κάντας, που είναι απόψη μαζί μας, είναι ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Θεσμικά είναι αναπληρωτής διοικητής και το υπογραμμίζω και όχι τοποθετημένος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γιατρός του νοσοκομείου της Κέρκυρας και μάλιστα καλός γιατρός, το λέω εγώ έτσι, χάριν της παρουσίας του απόψε εδώ. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που είναι εδώ. Το Διονύση Μάμαλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κάντα. Το Διονύση Μάμαλο. Κύριε Κάντα, λίγες μέρες εκτελείτε καθήκοντα και τελικά είσαστε μπροστά σε μία θύελλα, σε έναν κυκαιώνα πρέπει να διαχειριστείτε και επικοινωνιακά και επί της ουσίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που με καλέσατε. Πάμε στους τίτλους. Πιστεύω. Τεράστιες διαστάσεις όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό έχει πάρει το θέμα με τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Πέμπτη στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι δηλώνουν οι συνδικαλιστές, τι απαντά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα ζήτησε διενέργεια ΕΔΕ, τονίζοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παράνομη παρεμπόδιση ελέγχου θα τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία. Στην Κέρκυρα βρέθηκε σήμερα ο βουλευτής επικρατείας Τέρης Κουίκ, ο οποίος είχε μια σειρά επαφών με τον Σύλλογο Τεμπλονίου, με τις εργατικές κατοικίες αλλά και με τους δημοτικούς αστυνομικούς. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι αντιδήμαρχοι των διαποτείων όσον αφορά την εξέλιξη για τους αγροτικούς ιατρούς. Λοιπόν, Διονύση, ό,τι κόσμος μπαμπά συνηθίζω να λέω το πρωί στο ραδιόφωνο, με την ελευθεριότητα ραδιοφώνου, με την έννοια την εξής. Δεν ξέρω, έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Είναι η ελλείψη του προσωπικού. Και νιώθω ειλικρινά έναν εσωτερικό πόνο, διότι εσύ και εγώ, Τα λέγαμε και επί Νέας Δημοκρατίας, θυμάσαι, και επί Πασόκ, στην παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας, στην παντοκρατορία της κυβέρνησης του Πασόκ. Κάποιοι από τους λαλίστατους σήμερα στα δημόσια πράγματα για ελλείψη στο σύστημα υγείας ήταν απόλυτα σιωπηλοί και άφαντοι. Μου θύμιζαν εκείνο του μακαριστού Χριστόδουλου ότι λέει: «Επί Χούντας εγώ διάβασα. Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα το Πολυτεχνείο». Όταν λέγαμε ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί το νοσοκομείο από το παλιό κτίριο στο καινούριο, διότι λείπει προσωπικό και η κατάσταση θα είναι εκρηκτική. Θυμάσαι, Διονύση, τη σιωπή, την εκρηκτική σιωπή πολλών παραγόντων. Πολύ απλά, μας λέγανε ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Οικονομικά συμφέροντα. Εμείς και κάποιοι εργαζόμενοι, ναι, στο νοσοκομείο. Ο κύριος Λοβέρδος. Αυτοί οι λαλίστατοι, λοιπόν, οι οποίοι τότε, σήμερα λαλίστατοι, τότε σιωπούσαν. Απόλυτα σιωπή. Απόλυτη σιωπή, ναι, στην παντοκρατορία, όπως είπες, του Πασόκ. Στην παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάσαι. Εμείς επισημέναμε τις ελλείψεις στο νοσοκομείο. Δεν θυμάσαι. Σήμερα λοιπόν. Θέλω να το πω. Δεν θυμάσαι που μας καταχέριαζε ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας, ότι παραπληροφορούμε για τις ελλείψεις προσωπικού, που έδινε συνέντευξη με την πλάτη στο παλιό νοσοκομείο και έλεγε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υλοποιεί την υπόσχεσή της. Δεκάδες προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις? Αέρα, άφαντες. Και τα λέγαμε, τα φωνάζαμε. Αέρα, και πατέρα, φωνάζαμε μοναχικά. Τα έλεγαν οι εργαζόμενοι. Το σωματείο των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Εμείς δεν τα λέγαμε, μας τα έλεγαν, μας τα εξηγούσαν. Και ήταν τότε ο πολύ δραστήριος πρόεδρος σε ΕΓΕΣΥΚ, ο Μπάμπης ο Χαραλάμπους, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τον δρόμο της πολιτικής εξέλιξης. Η ΕΓΕΣΥΚ ήταν ακέφαλη και λες και δεν υπήρχε, Διονύση μου, καθήκον κοινωνικό, συνδικαλιστικό. Λες και θα εμποδιστεί ο οποιοσδήποτε πολίτης να πει τη γνώμη του. Σπύρο, τα προβλήματα σήμερα στο νοσοκομείο παραμένουν τα ίδια. Εννοείται. Και θα έλεγα ότι είναι ακόμα είναι πιο εκρηκτικότερα. Όμως το νοσοκομείο δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι. Και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όχι μόνο από πλευράς προσωπικού μηχανημάτων, αλλά και από τη διαχείριση ορισμένων συνδικαλιστών.
Δεν μπορεί το ξαναπώ και δεν με πειράζει, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα λέω. Γιατί είναι κοινό μυστικό ότι το νοσοκομείο αποτελεί αφελτηρία για την πολιτική ανέλυξη κάποιων. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν, το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Να επαναλαμβάνεται πώς? Να επαναλαμβάνεται πρωταγωνιστώντας σε θέματα τα οποία αδικούν την Κέρκυρα και το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι, την κοινωνική δυναμική. Την κοινωνική δυναμική. Δεν μπορεί, Σπύρο, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούν ορισμένοι συνδικαλιστές να αμαυρώνουν, να το πω έτσι, να μην πω τίποτε χειρότερο, την εικόνα του νοσοκομείου, την εικόνα των εργαζομένων, της πλειοψηφίας των εργαζομένων, που αγωνίζεται για να κρατήσει το νοσοκομείο, της πλειοψηφίας των γιατρών, που αγωνίζονται να κρατήσουν το νοσοκομείο όρθιο. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Έτσι. Γιατί πολύ απλά, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό, πολύ απλά θα έπρεπε. Ήρθαν αυτοί οι ελεγκτές, αυτοί οι δύο υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, είναι εντεταλμένοι να κάνουν ελέγχους σε νοσοκομεία, να αποτυπώσουν την κατάσταση. Να τους πούνε καλώς ήρθατε. Μήπως πεινάτε να σου φέρουμε και λίγο φαγητό. Αποτυπώστε όμως την κατάσταση αυτή που είναι. Και να μην τους ενοχλήσουν. Μήπως σας ενοχλούμε που είμαστε και δίπλα σας. Να φύγουμε. Να τους αφήσουν να κάνουν παρουσιολόγιο, να πάρουν παρουσίες του προσωπικού. Γιατί αυτή στην έκθεσή τους. Τι θα γράφανε. Πολύ απλά τι θα γράφανε. Γιατί ρώτησα εγώ στο Υπουργείο Υγείας. Πώς είναι αυτή η έκθεση. Μάλιστα. Κλινική τάδε. Κλινική παθολογική. Μάλιστα. Πόσοι ασθενείς, 30. Νοσηλεύτρια. Παρούσα. Μία. Μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο έτσι? Όχι. Μπορεί να λειτουργήσει και το νοσοκομείο από μόνο του το παρελθόν. Με γιατρούς οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα? Όχι. Αυτή την εικόνα και μόνο αυτή η έκθεση, να αποτυπωθεί. Διονύση. Αυτή η εικόνα έπρεπε να αποτυπωθεί στην έκθεση των ελεκτών. Και όχι να αποτυπώσουν. Έκθεση... Να αποτυπώσουν την εικόνα που αυτή που είδαμε και αυτή. Το και βγάλανε δικαίωμα. Κανένα μέσο ενημέρωσης πανελλαδικό δεν έριξε δίκιο στην κυβέρνηση. Και με την έκθεση αναχείρασης. Κερατάδες και ζημιωμένοι, να το πω έτσι πολύ απλά. Πρόσεξε. Και με προβλήματα. Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη μηχανημάτων, κερατάδες και ζημιωμένοι. Καλό να πάθουμε. Γιατί το θέλουν κάποιοι θερμοκέφαλοι. Λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Και με την έκθεση, λέω, αναχείρας, Διονύση, και με την έκθεση αναχείρας, αυτοί οι συνδικαλιστές, οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες, την έπαιρναν και την έβαζαν στο πρόσωπο του κ. Γεωργιάδη, λέγοντάς του ότι εσύ είσαι υπουργός υγείας και είσαι περήφανος για το ότι σε μια κλινική είναι ένας νοσηλευτής παθολογική και κάθεσαι. Είσαι περήφανος, κύριε Υπουργέ, έτσι, που ο αξονικός δεν λειτουργεί εδώ και δύο μήνες. Δεν λειτουργεί. Είσαι περήφανος, κύριε Υπουργός. Θα το πούμε αυτό, έτσι, ευθέως. Είσαι περήφανος που ο μαγνητικός είναι 3 χρόνια εκεί αχρησιμοποιητός, καινούργιο μηχάνημα και δεν λειτουργεί. Μας φημώσανε, Σπύρο. Μας κόψανε τη φωνή χθες. Σιγά το. Εγώ παρακολουθούσα τον Υπουργό, τι να του πω του. Εντάξει, έλα, εντάξει. Εντάξει, τι εντάξει. Λέω ότι είναι τώρα... εικόνα σε όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Στα αθηναϊκά μέσα. Ναι, ναι, ναι. Τι, όλοι ήταν του Γεωργιάδη? Όχι. Όλοι ήταν της κυβέρνησης? Όχι, βέβαια. Ε? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μα σε ποια δημοκρατία, σε ποιο κράτος, Σπύρο, σε ποιο κράτος συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Να έρχονται δύο ελεγκτές να καταγράψουν την κατάσταση. Δηλαδή, να έρθουν στον Κορφουτσάνο, ξέρω εγώ, δύο ελεγκτές στην εφορία και εμείς να τους πούμε, όχι, δεν θα κάνετε έλεγχο. Ή να πάνε σε μια τράπεζα. Γιατί είμαστε δημοσιογράφοι. Διονύση. Ή θα σας υποδείξω εμείς να κάνετε τον έλεγχο. Να πάνε. Γιατί, σε εμάς δεν έχουν έρθει εδώ πέρα. Μα λέω, σε οποιοδήποτε οργανισμό, Σπύρο. Οι καλοθελητές. Στο μεγάλο μέσο ενημέρωσης, παγκοσμίου λήψεως, θεώρησαν ότι εδώ γίνεται ένα τέλειωτο πάρτι. Πόσες φορές έχει έρθει το εδώ πέρα? 2-3. Και αν αυτά, Σπύρο. Και με το που έρχεται, τι λέει? Τα μολύβια κάτω. Κάθισες εσύ στην πόρτα να τους εμποδίσεις? Όχι, βέβαια. Κάθισα εγώ. Και αν αυτά είναι υπερβολές, εργαζόμενος. Ας δούμε το ρεπορτάζ. Αν αυτά που είπα εγώ έστω έχουν δώσει υπερβολής, ας ακούσουν τι είπε ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥ και ο κύριος Γεωργόπουλος και θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια και με τον επισκέπτη και τον προσκεκλημένο μας. Να το δούμε. Το δούμε. Παρεμπόδισε δικαστικό έργο τους. Όταν η αυθαιρεσία τους έφτασε στο μάξιμο, δηλαδή όταν οι άνθρωποι ήρθαν με μια εντολή να εκτελέσουν τι? Να ελέγξουν την εύρυθμη λειτουργία και την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής υπηρεσίας
στους πολίτες από το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Από πού και ως πού είναι αυθαιρεσία αυτό. Από πού και ως πού είναι αυθαιρεσία, κύριε Πρόεδρε. Αυτή ήταν η εντολή η οποία είχαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υγείας. Προφυλακίστηκαν, κύριε Πρόεδρε. Προφυλακίστηκαν από εργαζόμενους. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εδώ ο υπουργός είπε ότι... Μα είχαμε συζητήσει μαζί. Η γυναίκα ελεγκτής έβαλε τα κλάματα. Έβαλε τα κλάματα η γυναίκα ελεγκτής. Να σας πω, αν προφυλακίστηκαν σημαίνει ότι μέχρι που έφυγαν με το αστυνομικό αυτοκίνητο, με μένα είχαν συζητήσει να καθίσουν μέχρι τις 5 το πρωί να καταγράψουμε τα κύριε προβλήματα. Κύριε έπρεπε να διαπραγματευτούν δηλαδή με εσάς, κύριε Γεωργόπουλε, για να κάνουν έλεγχο. Μισό λεπτό. Έπρεπε να διαπραγματευτούν με εσάς για να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα έπρεπε να κάνουν, είστε διοικητής εσείς. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Οι άνθρωποι ζητούσαν στοιχεία και πληροφορίες. Εσείς τι είστε, κύριε Γεωργόπουλε, μισό λεπτό. Εσείς τι είστε. Προϊστάμενός τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία και με δεδομένα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί όταν αντιμετωπίζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί φύγονται θέματα χωρίς να λέμε τα γεγονότα. Προηγουμένως είχαμε τον πρόεδρο των εργαζομένων, κύριε Γεωργόπουλε. Ο οποίος είπε ότι οι άνθρωποι τη δουλειά τους έκαναν. Βεβαίως η δουλειά τους όμως πρέπει να την ξέρουν. Οι άνθρωποι καταρχήν δηλαδή δεν ήξεραν τα προγράμματα των εφημεριών, τα προγράμματα του προσωπικού. Δεν ήξεραν τι σημαίνει εφημερία, τι μότητες, τι μισθή, τι ενεργείες. Όταν αυτοί δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα και δεν έχουν τα στοιχεία, τι ελέγχουν. Δεν θα τους πείτε εσείς τι θα ελέγξουν. Είναι έμπειροι εμπειρότατοι, είναι επιστήμονες. Όπως είστε κι εσείς. Ξέρουν τι θα. Και ακούστε με κάτι. Άλλο, εγώ δεν ξέρω. Πού το ξέρετε εσείς. Ότι είναι επιστήμονες. Είναι έμπειροι εμπειρότατοι. Ότι είναι επιστήμονες. Από πού σας προκύπτει. Από τη δήλωση του Υπουργού. Ας μας χαρακτηρίζετε συνεχώς. Δεν πειράζει. Σας θέτουμε ερωτήματα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Διονύση. Ας χαρακτηρίσει. Εμείς δεν χαρακτηρίζουμε. Δημόσια διοίκηση ήξερε τη θεώρηση. Εσείς κάνετε τον έμπειρο. Εμείς δεν κάνουμε ερωτήματα. Κάνουμε εμείς. Διονύση, εμείς υποβάλλουμε ερωτήματα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους οι ελεκτές γιατί γνωρίζετε διοίκηση. Μα τα γνωρίζετε όλα εσείς, κύριε Γεωργόπουλε. Συγγνώμη. Ταπεινά σας ζητάω συγγνώμη. Τα ξέρετε όλα. Διαπίστωσα εγώ τι συμβαίνει. Ότι οι άνθρωποι δεν είχαν πάρει τα προγράμματα εφημεριών, τα προγράμματα του προσωπικού. Μα θα τους πείτε πώς θα κάνουν τον έλεγχο. Αν ήταν έτσι, γιατί μας συζητάνε, πώς θα καθόταν σε ένα τραπέζι μαζί μας. Ποιοι να καθίσουν σε τραπέζι. Για εδώ σας παραξενεύει αυτό, κύριε Δινιάτη. Ποιοι να καθίσουν σε τραπέζι. Όταν εγώ ή αν είμαι ένας από αυτούς που προφυλάκησαν αυτούς τους ανθρώπους, θα ζητούσαν από μένα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να τους εκθέσουμε τα προβλήματα και τα ζητήματα. Ήταν δυνατόν να στείλει την αστυνομία, το Υπουργείο, για να κάνουν τη δουλειά τους και την εισαγγελέα. Σας προκύπτει λίγο παράδοξο αυτό. Να στείλουν την αστυνομία για να κάνουν τη δουλειά τους και την εισαγγελέα. Δεν προέκυψε κανένα, μα κανένα κενό. Κανένα απολύτως. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Προκάλεσαν, λέει, αυθαιρεσία, λέει, ήταν αυθαιρεσία αυτό που έκαναν, πρέπει να την ξέρουν, λέει, τη δουλειά τους. Κύριος Γεωργόπουλος τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρει όλα, Διονύση. Τα ξέρει όλα. Αυτή πέρα είναι η στάση του απέναντι και αξιολόγηση. Αλλά και αν όλα αυτά τα γνωρίζει ο κύριος Γεωργόπουλος, τότε ποιος του έδωσε εντολή να ελέγξει τους ελεκτές. Ποιος. Ή να κάνει υποδείξεις τους ελεκτές. Εγώ λέω ότι τα ξέρει όλα. Πάμε στον καλεσμένο μας. Τις γνώσεις του. Πάμε στον καλεσμένο μας. Μάλιστα. Ο κύριος Διονύσης Κάντας. Αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο λόγω της θεσμικής του ιδιότητας. Έτσι προβλέπει ο κανονισμός διοίκησης του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Είναι γιατρός. Είναι διευθυντής της ορθοπαιδικής κλινικής. Κύριε Κάντα, ένα σχόλιο από εσάς. Καλησπέρα ξανά. Είχατε εικόνα, είχατε ενημέρωση ότι θα έρθουν οι ελεκτές. Κύριε Ζηνιάτη και κύριε Μάμαλε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ήρθα εδώ για να σας εκθέσω γεγονότα. Και ενθυμούμενος κάποια φράση κάποιου παλιού πολιτικού, τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα. Τι εννοώ, επιμένουν. Λοιπόν, θα σας αναφέρω εν συντομία βεβαίως πώς έχει το ιστορικό. Ναι. Το έζησα από την ώρα που ήρθαν οι ελεκτές μέχρι την ώρα που έφυγαν. Γιατί αναζήτησαν τον αναπληρωτή διοικητή. Ακριβώς. Εγώ από σύμπτωση, λόγω του ότι είμαι διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας και επειδή έχει παραιτηθεί ο διοικητής του νοσοκομείου, προβλέπεται ότι τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Λοιπόν,
Στις 3 η ώρα, 3 παρα 5 περίπου, 3 παρα λίγο, ειδοποιήθηκα από την προϊσταμένη των επιλών των περιστατικών των εξωτερικών ιατρίων ότι έχουν έρθει ελεγκτές για να κάνουν έλεγχο στο νοσοκομείο. Κατέβηκα μετά από μερικά λεπτά κάτω και αφού αλληλοσυστηθήκαμε, ακολούθως τους είπα, μου είπαν τι θέλουν να κάνουν. Θα κάνανε έλεγχο στο νοσοκομείο, ο οποίος έλεγχο στο νοσοκομείο περιελάμβανε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 18 σημεία, 18 αντικείμενα ο έλεγχος αυτός. Δεν ήταν έλεγχος που αφορούσε μόνο ένα θέμα. Μόνο το προσωπικό δηλαδή, μόνο τις παρουσίες. 18. Είχε 18 αντικείμενα σημεία που θα έπρεπε να ελέγξουν. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Παρακαλώ. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Λέω, κύριε, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα 18 παραδείγματος σημεία. Παραδείγματος χάρη, πώς λειτουργεί το τμήμα επιγόντων. Πώς καταγράφεται η μεταφορά ενός περιστατικού με το ΕΚΑΒ στο τμήμα επιγόντων. Πόσο ασθενείς έχει κάθε κλινική. Πόσο ασθενείς έχει βρήκαν σε κάθε κλινική. Πώς λειτουργεί η μονάδα με εντατικής θεραπείας. Πώς γίνεται η διακίνηση των παραπεπτικών προς τα εργαστήρια κλπ. Μεταξύ αυτών που ήθελαν να ελέγξουν ήταν και η παρουσία ή μη των εφημερευών των γιατρών στο ωράριό τους. Και των νοσηλευτών, του διοικητικού προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού, του παραϊατρικού προσωπικού, όλου του προσωπικού. Δεν αφορούσε μόνο τους γιατρούς. Θέλουν λοιπόν πολλά πράγματα να ελέγξουν οι άνθρωποι. Έτσι. Και φυσικά έγινε αλλά και θέματα, συγγνώμη κύριε Κάτα, μου σας διακόπτω, ζητάω συγγνώμη για δεύτερη φορά. Αλλά και θέματα που άπτονται αυτού που εμείς ως πολίτες νιώθουμε, θέλουμε και περιμένουμε να αναδειχθούν. Ναι, ναι. Να αναδειχθούν. Δηλαδή, ότι δεν λειτουργεί ο αξονικός. Θα το καταγράφω. Τη λειτουργική πραγματικότητα του νοσοκομείου. Έτσι δεν είναι, κύριε Κάτα. Εκτιμώ πως ναι. Εκτιμώ πως ναι. Λοιπόν, συμφωνήσαμε και αρχίσαμε να ξεκινήσουμε τον έλεγχο. Θέλανε να ελέγξουν αρχικώς τους παρόντες, εφημερεύοντες γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, αν είναι στη θέση του για τις ανάλογες βάρδιες. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τον τέταρτο όροφο, ωραία και καλά. Έγινε ο έλεγχος των γιατρών, των εφημερευόντων, οι οποίοι ήταν παρόντες, του νοσηλευτικού προσωπικού στη βάρδια του. Κατεβήκαμε στον τρίτο όροφο, έγινε ο έλεγχος σε δύο κλινικές που υπάρχουν στον τρίτο όροφο, στην ορθοπαιδική και στην πνευμονολογική, όλα ωραία και καλά. Και κατεβήκαμε στον δεύτερο όροφο για να συνεχίσουμε τον έλεγχο αυτών. Λοιπόν, έγινε ο έλεγχος στην καρδιολογική κλινική, του νοσηλευτικού προσωπικού, των ιατρών, όλοι οι παρόντες κλπ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκεί ξαφνικά και χωρίς συγκεκριμένη αιτία, ένας από τους συνδικαλιστές του νοσοκομείου μας είπε ότι δεν σας επιτρέπουμε, θα πρέπει να πω ότι εντωμεταξύ είχαν αρχίσει και μαζευόντουσαν οι συνδικαλιστές, το Συμβούλιο του Σωματείου των Εργαζομένων. Ο κομματικός στρατός. Είδα εγώ πρόσωπα, θα μου επιτρέψετε. Δεν θέλω να πείτε εσείς τίποτα. Εγώ το λέω. Οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Συγγνώμη. Αν αυτός ο κομματικός στρατός, καλά το λέει ο Διονύσης, μαζεύτηκε την ώρα που λέει ο κύριος Κάντας ή αργότερα. Έχει σημασία αυτό. Διότι αν μαζεύτηκε την ώρα που ξαφνικά κάποιοι συνδικαλιστές είπαν «Στοπ, δεν σας επιτρέπουμε να κάνουμε έλεγχο», τότε όχι βρίσκεται εν δικαίω ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά η κοινωνία βρίσκεται εν οργή, βαθύτατη οργή. Διότι κάποιοι, κύριε Κάντα, και σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, έχουν βάλει πλάτη για αυτό το πράγμα και με τεράστιες θυσίες και με διώξεις κάποιοι, επειδή συγκρούστηκαν με αυτά τα καθεστώτα εξουσίας. Πράσινα και μπλε. Και κόκκινα. Δεν θα πω κόκκινα, δεν ήταν εξουσία στα κόκκινα. Πράσινα και μπλε. Όχι, μην μπείτε σε αυτή την ιστορία. Μιλάω για τις κυβερνήσεις. Όχι, λέω το εξής, Διονύση. Εγώ δεν θα πάρω θέση. Όχι. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Και αν ξαφνικά αυτοί οι οποίοι για τους οποίους μιλάς, παλεύεις, αγωνίζεσαι και ματώνεις, ξαφνικά με μια στάση η οποία είναι ιδιωτελής όσον αφορά με βάση τη δική τους θεώρηση των πραγμάτων, προδίδουν ένα πολιτικό και κοινωνικό αγώνα. Δηλαδή, είναι τεράστιο θέμα. Μισό λεπτό, Σπύρο, να συνεχίσουμε. Στο δεύτερο όροφο, λοιπόν, άρχισαν και μαζεύοντας συνδικαλιστές. Εγώ θα επαναλάβω μια φορά ακόμα ότι είχαν μαζευτεί γιατροί, το Συμβούλιο των Εργαζομένων. Θα προσέθετα όλοι οι γιατροί που εφημερεύανε, ήταν εκεί, οι οποίοι παίρνανε βέβαια το μέρος της άλλης πλευράς. Εγώ... Καλώς ή κακώς. Ποιας πλευράς, κύριε Κάντα. Της πλευράς των συνδικαλιστών. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν,
Θα έλεγα δε ότι είχαν αρχίσει να μαζεύονται με τις ελαφρές φωνές που υπήρξαν, αλλά και με το θόρυβο που γινόταν για τη μετακίνηση των τόσων ανθρώπων και συγγενείς και συνοδεία ασθενών. Μάλιστα. Δεν μπορώ να μιλήσω ότι είδα κομματικούς στρατούς κλπ. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Να είμαστε ειλικρινείς. Είδα εγώ γνωστά κομματικά στελέχη τα οποία ήταν στο νοσοκομείο. Είδες μετά. Συμπτωματικά βέβαια. Στα πλάνα τα βραδινά. Ήταν συμπτωματικά. Λοιπόν. Ο κύριος Κάνας μιλάει για τις 4 το απόγευμα. Α, για τις 5 το απόγευμα. Μπράβο. Τέσσερις λοιπόν, αυτά που είδαμε, υπήρξε μια επιμονή των συνδικαλιστών και τέλος πάντων των εκπροσώπων όλων αυτών των ανθρώπων που υπήρχαν απέναντί μας. Εμείς είμαστε 4 από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπήρχαν όλοι, οι άλλοι. Λοιπόν, υπήρξε μια επιμονή ότι όχι, δεν σας επιτρέπουμε να... Να κάνετε έλεγχο. Λοιπόν, ναι, να γίνει ο έλεγχος. Να συνεχιστεί μάλλον ο έλεγχος. Να συνεχιστεί ο έλεγχος. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι μαγαζί τους. Προέβαλαν βεβαίως τα επιχειρήματα τα οποία εσείς κυρία Μάμαλε προηγουμένως αναφέρατε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο προσωπικό, υπάρχουν ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχουν ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής κλπ. Και ως εκ τούτου αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέλημα των ανθρώπων οι οποίοι εκτελούσαν τον έλεγχο. Κακώς κατά τη γνώμη μου, λέγανε έτσι, διότι δεν θα υποδείξεις. 18 σημεία θα κατέγραφαν, ναι, και δεν θα υποδείξεις, λοιπόν, στον ελεκτή πώς θα κάνει τη δουλειά του. Αυτό το επιχείρημα προέβαλαν. Αυτό το επιχείρημα προέβαλαν. Εσείς τους είπατε ως αναπληρωτής διοικητής να τους πείτε, μισό λεπτό, οι άνθρωποι είναι τεταλμπαίνοι, θέλουν να καταγράψουν την εικόνα του νοσοκομείου, συνολικά την εικόνα του νοσοκομείου. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, καθίστε. Κατ' επανάληψη προσπάθησαν να ζητήσω την άδεια να μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε τον έλεγχο. Αλλά υπήρξε μια άκαμπτη στάση, μια επιμονή θα έλεγα σε αυτή την άποψη, ότι όχι, δεν θέλουμε να συνεχιστεί ο έλεγχος κλπ. Και μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, πρότεινα λοιπόν στους δύο ελεκτές, στον κύριο και στην κυρία, στον κύριο Βάσαμο και στην κυρία Μεσολογγίτη, να κατέβουμε στο γραφείο του διοικητή του Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας, έτσι. Μπας και σηκάσουν τα πνεύματα. Του Διοικητικού Διευθυντή. Μάλιστα. Να συζητήσουμε με ηρεμία, να σκεφτούμε μήπως υπάρξει κάποια εναλλακτική πρόταση και λύση. Κατάλαβες. Και στο κάτω-κάτω, δηλαδή, να μην είμαστε με λίγα λόγια, να διαπραγματευτείτε με τους συνδικαλιστές. Ναι. Όχι, δηλαδή, ακριβώς, όχι ακριβώς, αλλά δηλαδή, όμως έγινε και αυτό. Ναι, ναι, κύριε Κάντα. Εγώ δεν θέλω κανένα σχόλιο να κάνετε, γιατί είναι δύσκολη θέση σας. Δηλαδή, δικά μου είναι τα σχόλια και τα ερωτήματα θα σας θέσω. Δηλαδή, θέλανε κάποιοι να διαπραγματευτούν τον τρόπο επιθεώρησης. Τέλος πάντων, δεν θα έλεγα. Εγώ σας λέω το λόγο για τον οποίο επίσης μπήκαμε στο γραφείο του Διοικητικού Διευθυντή. Μάλιστα. Πήγαμε εκεί, το να καθόμασταν όρθιοι απέναντι κυρία Μεσολογγίτη το πρωί, μία υπάλληλος, ήταν ελεγκτής και κατέγραφε, είπε ότι δεν την άφησαν να πάει ούτε στην τουαλέτα. Ήθελε να πάει στην τουαλέτα η γυναίκα και δεν την άφησαν να πάει στην τουαλέτα. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε? Εγώ θα σας μιλήσω για όσες ώρες ήμουν παρόν, από τις 3 μέχρι τις 8. Με εξαίρεση μισή ώρα που ανέβηκα πάνω στο τμήμα για ανθρώπινες ανάγκες. Μάλιστα. Στο ορθοπαιδικό τμήμα. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Εκεί όπως οι ελεκτές επικοινώνησαν όπως με θα το επαναλάβω μια φορά ακόμα, δεν μας κλείσανε μέσα στο δωμάτιο. Όποιος λέει κάτι τέτοιο, δεν λέει την αλήθεια. Τους περιορίσαν. Τους περιορίσανε. Ούτε μας περιορίσανε. Εμείς πήγαμε μόνοι μας για να βρούμε, να σκεφτούμε. Να το πω διαφορετικά. Είπε η κυρία Μεσολογγίτη, ο υπουργός Διονύσης, την ώρα που πήγε να πάρει τον προϊστάμενό της, το διευθυντή, τον κύριο Σαμπαντακάκη, ότι ξέρετε, κύριε διευθυντά, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε συνδικαλιστές οι οποίοι διαπραγματεύονται μαζί μας. Επιτρέπουν. Ναι, ή δεν μας επιτρέπουν ή διαπραγματεύονται. Ας χρησιμοποιήσουμε μια πιο light έκφραση. Τη διαδικασία ελέγχου. Λέει ότι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον της επειδή πήγε να πάρει τηλέφωνο η γυναίκα. Λέει ψέματα. Δεν το είδατε. Δεν λέω ότι λέει ψέματα. Αν λέει ψέματα, κύριε Κάντα μου, εντάξει. Αλλά ούτως ή άλλως αυτά τα οποία μας περιγράψατε και αυτά τα οποία μας είπατε, ο έλεγχος των 18 σημείων γυμνώνει από κάθε άλλο επιχείρημα όλη αυτή την ιστορία.
Το θέμα που κουβεντιάζουμε είναι τα επεισόδια χθες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, επεισόδια τα οποία δεν επέτρεψαν την προσοχή και τη συζήτηση στην υπόθεση που λέγεται ελλείψεις στο σύστημα δημόσιας υγείας. Ο κ. Γιονύσης Κάντας, που είναι απόψε μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου της Κέρκυρας και λόγω της ιδιότητάς του αυτής, επειδή έχει παραιτηθεί ο κ. Γεωρόπουλος, εκτελεί καθήκοντα διοικητή στο νοσοκομείο. Τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά τον ευχαριστώ, που ήρθε εδώ να μας καταθέσει την άποψή του, τη γνώμη του. Δεν είναι από τα πρόσωπα που είναι τηλεοπτικά. Δεν βγαίνει συχνά. Γιατί να βγει. Λοιπόν. Επιστήμονας είναι ο άνθρωπος. Μου επιτρέπεις, Σπύρο. Δεν είναι πολιτικός, Γιώργος. Επειδή θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Είπατε, ενώ εξελισσόταν ομαλά η διαδικασία της καταγραφής του ελέγχου, στο δεύτερο όροφο σταμάτησε. Ποιος παρεμπόδισε τον έλεγχο? Ποιος? Και για ποιο λόγο σταμάτησε? Δηλαδή, το σταματήσατε εσείς? Δηλαδή, πήρατε την ευθύνη και τους είπατε, εγώ σας δίνω εντολή, σταματήστε. Όχι, βέβαια. Ποιος παρεμπόδισε? Ούτε εγώ το μπορούσα να το κάνω, ούτε το έκανα. Και για ποιο λόγο το σταμάτησε? Όπως σας ανέφερα, το λόγο θα σας τον πω, γιατί τον εικάζω περισσότερο παρά τον πιθανό λόγο, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, από συνδικαλιστές του νοσοκομείου μας. Κινήθηκαν εναντίον τους? Όχι, απλώς τους είπαν σταματήστε εδώ και τώρα. Ύψωσαν τη φωνή και λένε από εδώ και πέρα δεν σας επιτρέπουμε τον έλεγχο. Μάλιστα, αυτό ήτανε δεν σας επιτρέπουμε του σωματείου ή γιατροί? Έχετε δύο σωματείο. Έχετε δύο σωματεία. Να μην κατηγορούμε άδικα. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος του σωματείου είπε εγώ διακριτικά δίπλα. Παρακολουθούσα. Είναι η ΕΓΕΣΥΚ. Ποιος το έκανε? Γιατρέ. Να μην θεωρηθεί ότι καρφώνουμε όμως. Δεν καρφώνετε. Μα την αλήθεια καταγράφουμε. Γιατρέ μου, είμαστε δίπλα σας, το ξέρετε. Το είπα. Δεν μ' αρέσει το εγώ. Λοιπόν, σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Αλλά εδώ υπάρχουν θέματα θεμελιώδους σημασίας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γιατρών του Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Και ο Γεωργόπουλος. Εντάξει, τώρα μην είσαι και λέμε όνομα. Μισό λεπτό, κύριε Κάντα. Εγώ ξέρετε, σας εκτιμώ και μάλιστα έχουμε και πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε καταγράψει έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στο νοσοκομείο. Εμείς φωνάζαμε ότι πρέπει να. Είμαστε πιο σκληροπυρηνικοί, εγώ και ο Σπύρος, στις θέσεις που είχατε εσείς. Εμείς είμαστε πιο δεικτικοί στις ελλείψεις του νοσοκομείου. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ απεριόριστα. Είναι η υποχρέωσή σας εδώ που τα λέμε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Ναι, σας εκτιμώ απεριόριστα. Αλλά θα πρέπει να καταγράψουμε και την αλήθεια. Δεν πρέπει να την πληρώσουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν φταίνε και αγωνίζονται για το νοσοκομείο. Το επαναλαμβάνω. Το 99,9% μην πω παραπάνω. Αγωνίζεται να σταθεί όρθιο το νοσοκομείο. Δεν μπορούμε όμως να καταλογίσουμε επειδή το 1%, επειδή 3-4 υπάλληλοι, να το πω έτσι, εργαζόμενοι του νοσοκομείου, δημιουργούν πρόβλημα, δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα. Στην Κέρκυρα, ξέρετε τι λέγανε τα μέσα ενημέρωση και σταματάω. Στο νοσοκομείο της Κέρκυρας παρεμπόδισαν τους ελεκτές υγείας. Αυτό έλεγαν τα κεντρικά μέσα ενημέρωση. Πανελλαδικό θέμα, μην πω πανευρωπαϊκό, μας ήταν και έξω. Λοιπόν, πήγατε λοιπόν σε αυτό το γραφείο που τους υποδείξατε εσείς, είπατε αφού δεν μας επιτρέπει ο κύριος Γεωργόπουλος. Πάμε να συζητήσουμε, μήπως βρούμε κάποια άλλη λύση, κάποια άλλη πρόταση. Στο γραφείο μέσα, ποιοι ήταν μέσα, κύριε Κάντα? Εγώ, ο διοικητικός διευθυντής, ο κύριος Βεβιτσιώτης, μάλιστα, ο κύριος Βάλσαμος, ο υπάλληλος, μάλιστα, ο ελεγκτής και η κυρία Μεσολογγίτη. Ήταν μέσα και ο κύριος Γεωργόπουλος. Τον καλέσαμε κάποια στιγμή για να του. Να διαπραγματευτείτε. Για κουβέντα, ναι. Για τη διαπραγμάτευση. Μήπως... Μάλιστα. Μάλιστα. Έμεινε για λίγο, εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, τις προτάσεις. Δεν ήθελε να συνεχίσουν το έργο τους οι ελεκτές, έτσι όπως θέλανε, ναι, και τις εντολές που είχαν. Ναι, οι άνθρωποι, ναι, και μάλιστα όση ώρα είμαστε μέσα εκεί, απουσία του κυρίου Γεωργόπουλου βεβαίως, επικοινωνήσανε με τα ανώτερα κλιμάκια της. Με το Υπουργείο, τον προϊστάμενό τους. Παρενέβη ο υπουργός, πήρε την εισαγγελέα, ναι, πήρε την αστυνομία και όλες τις... Στη συνέχεια τι έγινε, τι λοιπόν, έγινε ακριβώς? Ακολούθως λοιπόν καταλήξαμε σε ένα modus vivendi το εξής. Λοιπόν, εγκαταλείπουμε τον έλεγχο του προσωπικού. Μάλιστα. Έτσι, τον αφήνουμε σε εκκρεμότητα
Και βγαίνουμε έξω. Γιατί δεν σας επέτρεπαν, δεν σας επέτρεπε ο κ. Γεωργόπουλος, λοιπόν, ο πρόεδρος, να μην λέω όνομα, ο πρόεδρος των γιατρών δεν επέτρεπε τον έλεγχο καταγραφής του προσωπικού. Ή το σωματείο, λοιπόν, το οποίο εκπροσωπεί. Όχι, το, Σπύρο, να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί δεν θέλω παρεξηγήσεις με κανένα σωματείο και με κανένα εργαζόμενο. Ναι, εγώ θέλω να είμαι καθαρός και να περπατάω στον δρόμο ωραία. Με ψηλά το κεφάλι. Και λέω ότι η εναντίωση, επαναλαμβάνω, κύριε Γεωργόπουλου, δεν είναι σωματείο, είναι η ΕΓΕΣΥΚ, είναι ο πρόεδρος των γιατρών. Των νοσοκομιακών γιατρών. Ναι, ο ΕΓΕΣΥΚ είναι σωματείο. Διορθώστε με, κύριε Καμπή. Ναι, η ΕΓΕΣΥΚ είναι σωματείο των νοσοκομιακών γιατρών. Φαντάζομαι. Δηλαδή, εκπροσωπεί. Διονύση, μισό λεπτό. Λέω ότι ο κύριος Γεωργόπουλος, όχι αυτοτελώς ως Γεωργόπουλος, αλλά υπό την συνδικαλιστική του ιδιότητα. Αυτό. Ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ. Ναι. Ο πρόεδρος. Όχι του σωματείου. Να μην υπάρξει παρεξήγηση. Άλλο το ενιαίο σωματείο. Του ενιαίου σωματείου. Ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, διαπραγματευτήκατε λοιπόν με τον πρόεδρο της ΕΓΕΣΥΚ και τον κύριο Γεωργόπουλο και είπα, ο κύριος Γεωργόπουλος, δεν σας επιτρέπουν να κάνετε καταγραφή προσωπικού, αλλά θα συνεχίσετε τον περαιτέρω έλεγχο. Λοιπόν, και αποφασίσαμε ότι ας εγκαταλείψουμε, ας αφήσουμε σε εκκρεμότητα τον έλεγχο του προσωπικού και ας βγούμε έξω για τα υπόλοιπα. Να γίνει ένας έλεγχος για τα υπόλοιπα σημεία. Δηλαδή, πώς λειτουργούν τα ΤΕΠ, το τμήμα επιγόντων, πώς λειτουργούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, τη διακίνηση των παραπεμπτικών προς τα εργαστήρια. Δηλαδή, να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα σημεία που ήθελαν να ελέγξουν ακριβώς, και να αποτυπώσουν οι ελεκτές. Ναι. Σας βοηθάω λοιπόν, για να προχωράμε στη συζήτηση. Και πήγαμε στο τμήμα επιγόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκεί υπήρξε άρνηση. Υπήρξε ένα τείχος τέλος πάντων από ανθρώπους. Κομματικού στρατού. Παρακαλώ πολύ. Δεν βάζω τέτοιες κουβέντες. Το λέω εγώ. Έτσι. Οι εικόνες που παρουσιάσαμε είναι πρόσωπα τα οποία τα βλέπουμε. Στο Σαρόκο, πρόσωπα τα οποία σε όλες τις κινητοποιήσεις τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν. Δεν λέω ψέματα. Από εκεί και πέρα, τι να κάναμε, άρχισαν τηλεφωνήματα, κόντρα τηλεφωνήματα, να ο Υπουργός, να ο Γενικός Γραμματέας, να ο κύριος προϊστάμενος της... Πάντως στον κύριο Ευαγγελάτο, ο κύριος Γεωργόπουλος, οφείλω να το πω αυτό, είπε ότι εμείς λέει δεν είχαμε κανένα λόγο να μην κάνουν οι άνθρωποι τον έλεγχο. Έτσι είπε. Και οφείλω να τα πω. Και αυτά τα οποία μας λέτε εσείς και αυτά τα οποία υπόθηκαν χτες. Ποιος, παρακαλώ, δεν άκουσα. Λέω ότι ο κύριος Γεωργόπουλος είπε στον κύριο Ευαγγελάτο, στο Sky που βγήκε, ότι εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να μην κάνουν τον έλεγχο οι άνθρωποι. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Κάντα, συνεχίστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ώρα είχε πάει, ξέρω εγώ, κοντά. Δηλαδή, στο τμήμα των επιγόντων έχουμε μείνει. Ναι, κοντά στις 7. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, μπήκαμε σε ένα από τα δύο τμήματα των επιγόντων. Μπήκαμε, έγινε ένα στοιχειώδης έλεγχος. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν κουραστεί, είχαν απογοητευτεί, είχαν αρχίσει να δυσανασχετούν. Κατανοητό τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα, γιατί ο κόσμος είχε γίνει περισσότερος. Εξομολογούμε. Έτσι, ο κόσμος είχε γίνει περισσότερος. Και εντάξει, εδώ θα παρατηρήσω ότι. Υπήρχε λεκτικός προπυλακισμός, δηλαδή. Ακούσαμε συνθήματα. Όχι. Κοίταξε μερικές κουβέντες από. Εγώ, ας πούμε, άκουσα μερικές κουβέντες από έναν ασθενή, ο οποίος μάλιστα είχε και γουροσυλλέκτη μαζί του. Ξέρω εγώ, ήταν ασθενή. Φώναζαν. Ο κόσμος φώναζε εκεί πέρα. Τους φώναζαν. Ναι, δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να. Εγώ προσωπικά έγινα δέκτης, δηλαδή το άκουσα έναν ασθενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν σε αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν είχαν λόγους να απαντήσουν. Από εκεί και πέρα τώρα το πράγμα άρχισε να ξεφεύγει. Και με μένα μίλησε. Με κάλεσε ο υπουργός στο τηλέφωνο και μου είπε τέλος πάντων ότι κοίταξε να δεις, θα κληθεί η αστυνομική δύναμη και θα γίνει θα έρθει ο εισαγγελέας. Ό,τι πείτε εσείς, δηλαδή, τι θα σου πω εγώ. Αυτό το μεταφέρετε στον κύριο Γεωργόπουλο. Ότι θα έρθει ο εισαγγελέας, σταματήστε να παρεμποδίζετε τον έλεγχο. Ναι, βεβαίως αυτό μεταφέρετε. Βεβαίως αυτό με ενδιαφέρει. Και όχι μόνο από μένα, ναι, αλλά και από την κυρία Μεσολογγίτη, η οποία δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι υπέφερε τέλος πάντων. Παρόλο θέλω να πω κάτι γιατί το ξέχασα. Όσο είμαστε μέσα στο δωμάτιο, την έπιασε μια μικρή νευρική κρίση και έβαλε λίγο τα κλάματα και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα και πήγε συνοδευόμενη από τον κύριο Βερβιτσιώτη. Μέχρι την τουαλέτα και φυσικά. Τώρα να πάει συνοδευόμενη μέχρι την τουαλέτα με τον κύριο Βερβιτσιώτη.
Με το διοικητικό. Πώς είπατε? Μα, το να πάει η ηλέκτρια συνοδευόμενη. Να τη δείξει, δείξει που είναι. Μάλιστα. Α. Μάλιστα. Εντάξει, η γυναίκα λέει ότι απ' έξω ήταν κόσμος και την περίμενε και δεν την άφηνε. Ο και ακουγόταν με συνθήματα. Ήταν σε απόσταση από το γραφείο του Βερβιτσιώτη. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Κάντα, είσαστε κι εσείς δημόσιος λειτουργός. Να έρχεται εδώ πέρα στην Κέρκυρα ένας δημόσιος λειτουργός να ελέγξει αυτά τα οποία λέμε και την ίδια ώρα να έχουν μαζευτεί διάφοροι και εργαζόμενοι αλλά και άσχετοι. Γιατί καταγράψαμε την κάμερα άσχετοι. Και να προπυλακίζουν και να φωνάζουν και τελικά να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν. Το θέμα φωνάζει από μόνο του. Σπύρο, μισό λεπτό. Το έθεσα το θέμα στην αρχή, το ξαναλέω και τώρα. Διαφωνώ ριζικά και ανεπιφύλακτα κάθετος εναντίον της παρεμπόδισης της εκτέλεσης του έργου των ελεκτών. Ανεξάρτητα των επιχειρημάτων. Δεν το συζητάμε, διαφωνώ ριζικά. Είμαστε τώρα στα επίγοντα. Και παράνομο είναι αφενός και δεν συνάδει με τον πολιτικό πολιτισμό και την κουλτούρα του Κερκυραίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά. Τρέβατε. Λοιπόν, αλλά τι να κάναμε. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε η εισαγγελέα. Τι κάνατε εμείς στη συνέχεια? Ακολούθως στο 20 λεπτό αυτό που έλειψα εγώ, κατεβαίνοντας, είδα ότι είχαν έρθει τέσσερα αστυνομικά όργανα με επικεφαλής έναν κύριο Μαρτίνη. Τον αστυνομικό διευθυντή. Έτσι, τον αστυνομικό διευθυντή. Και με ρώτησαν, πήγα να του συναντήσω, με ρώτησαν, θα συνοδεύσετε του κυρίου και την κυρία να κάνει, τον κύριο και την κυρία να κάνει για τον έλεγχο? Λέω, βεβαίως, είναι η υποχρέωσή μου. Κατάλαβες. Πήγαμε και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Μάλιστα. Εκτός του προσωπικού. Όχι, και το προσωπικό πλέον. Α, πλέον. Ναι, και το προσωπικό. Πλέον. Την παρουσία της αστυνομίας. Ναι. Πλέον, Διονύση. Δηλαδή, μάλιστα. Ορίστε. Πρόσεξε τη λέξη που είπε ο κύριος Κάντα. Πλέον, ναι, ναι. Πλέον. Τι ώρα. Συγγνώμη, κύριε Κάντα. Όχι, νομίζω πως όλοι. Όχι, όχι, όχι. Βοηθήστε μας στους χρονικούς προσδιορισμούς, γιατί όλα έχουν τη σημασία του. Να βγάλουν τα συμπεράσματα οι τηλεθεατές. Ναι, ναι, ναι. Τι ώρα σταματήσατε? Οι άνθρωποι έρχονται τρεις. Του συνοδεύετε, κάνουν έναν έλεγχο. Τι ώρα σταματήσατε? Τέσσερις. Όχι. Άλλο λέει ο Σπύρος. Τι ώρα κατεβήκατε στο γραφείο του διοικητικού διευθυντή και σας απαγόρευσε? Τι ώρα σας είπανε σας σταματάμε, απαγορεύουμε και πήγατε τέσσερις. Τρεις ή μισή, τέσσερις παρά. Α, και ξεκίνησε ο έλεγχος τις μετά. 7. Τι ώρα? Μετά τις 7. Μετά τις 7. Τρεις ώρες είστε μέσα στο γραφείο. Έτσι. Όχι. Όχι. Μισό λεπτό, Σπύρο. Όχι. Εντάξει, δεν είναι στο γραφείο, βγήκανε να δουν. Μέσα στο γραφείο μείναμε περίπου 45 λεπτά. Ο έλεγχος του προσωπικού τι ώρα ξαναξεκίνησε? Με την παρουσία της αστυνομίας. Μετά τις 7. 7 και μισή, 7 και 20 δεν θυμάμαι. Δηλαδή, από τις 3.30-4 που σταμάτησε ο έλεγχος της καταγραφής του προσωπικού του νοσοκομείου. Αφού μείναμε στο γραφείο του. Αφού μείνατε 40 λεπτά, συνεχίστηκε ο έλεγχος. Ας βγούμε έξω να πάμε να συνεχίσουμε τον έλεγχο εκτός τον έλεγχο του προσωπικού. Πάμε στο τμήμα επιγόντων. Η καταγραφή του προσωπικού συνεχίστηκε μετά τις 7 που ήρθε η αστυνομία. Ναι, την εισαγγελέα. Ναι, το λέω. Πολύ απλά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πήγαμε στο τμήμα των επιγόντων, έγινε ο στοιχειώδης έλεγχος. Οι άνθρωποι δεν ρωτούσαν τίποτα σχεδόν. Γι' αυτό στενοχωριόμαστε. Και λέμε, κρίμα, έγινε τέτοια φασαρία. Εκ του μειόντος, χωρίς να υπάρχει από χρόνο λόγος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να σας υποβάλω αυτό το ερώτημα. Ξέρω ότι είστε συνάδελφος του κ. Γεωργόπουλου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας το υποβάλω. Γιατί οι τηλεθεατές παρακολουθούν και ας βγάλουν του καθένα τα συμπεράσματά του. Καλέσατε σήμερα τον κ. Γεωργόπουλο να του πείτε τι έκανε εχθές. Με ποιο δικαίωμα σταμάτησες τον έλεγχο των ελεκτών υγείας που είχαν εντολή από το Υπουργείο Υγείας να αποτυπώσουν την εικόνα του νοσοκομείου? Εγώ λέω, εντάξει. Τώρα να σας εξομολογηθώ. Σήμερα το πρωί βρέθηκα με τον κύριο Γεωργόπουλο. Μάλιστα. Κατασυζητήσαμε. Καλά του λέω, πώς πήρες φωτιά έτσι, αμάν για το Θεό. Λοιπόν, ειλικρινά τον βλέπω πολύ μετανιωμένο, α πούμε έτσι. Μου λέει, ούτε εγώ δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Τι διάολο συνέβη. Τι διάολο συνέβη. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, και ο άνθρωπος απορούσε. Και ο ίδιος άνθρωπος. Τι να πω, δεν μπορώ να παραθέσω. Όχι, 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 δεν θέλω να παραθέσω. Ξέρω ότι σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά. Ειλικρινά. Ξέρετε, σας είπα ό,τι μπορούσα πιο περισσότερο
που να είναι αληθινό όμως. Ναι, 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 κύριε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, κύριε. Όπως κατέγραψα εγώ τα, ναι, στο μυαλό μου τα γεγονότα. Και τα έζησα από τις 3 μέχρι τις 8. Μα στον Νίκο Ευαγγελάτο είπε ότι καταγγέλλω τα επεισόδια εις βάρος των ελεκτών. Το είπε. Τι καταγγέλλει τον εαυτό του, καταγγέλλει. Τι να σου πω, Διονύση μου. Εγώ ψυχολόγος δεν έχω σπουδάσει. Ναι, πες. Ψυχίατρος δεν είμαι. Τι είπε. Εξομολογητής δεν είμαι. Χθες το βράδυ μιλάτε. Σήμερα το απόγευμα, το βράδυ, μίλησε ο κύριος Γεωργόπουλος. Α, στο Sky. Στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Ναι. Και ρωτήθηκε και έκλεισε με αυτό τη συνέντευξή του. Μέσω Skype μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Δηλαδή, και δηλαδή είπε ότι καταγγέλει τα επεισόδια και καταγγέλει τον προπυλαγισμό εις βάρος των ελεκτών. Τι καταγγείλε, λέει, τον εαυτό του, με συγχωρείς πάρα πολύ. Διονύση μου. Λοιπόν, άρα λοιπόν, συμφωνείτε σαν στην πραγματικότητα, σε αυτό που σας είναι λέω, ένα εγώ μέα κούλπα. Ναι. Με βάση αυτά που μας είπατε. Και εγώ ζητάω συγγνώμη. Σήμερα το πρωί έγινε η κουβέντα αυτή μαζί μας και ο άνθρωπος φαινόταν μετανιωμένος. Μου λέει, και εγώ δεν ξέρω γιατί φέρθηκα έτσι, πώς φέρθηκα έτσι, πώς πήρα φωτιά. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί είστε και εσείς μέλος σε ΓΕΣΥΚ. Η ενέργεια αυτή του Προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών ήταν ενέργεια αποφασισμένη στα πλαίσια κάποιου διοικητικού συμβουλίου. Δηλαδή συνεδρίασε, αν ενημερωθήκατε, γρήγορα, γρήγορα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕΣΥΚ και είπε, παιδιά τι κάνουμε, εδώ πέρα έχουν έρθει ελεκτές. Στεκόμαστε απέναντί τους. Ναι. Δηλαδή για να καταλάβω και το συνδικαλιστικό ρόλο. Ναι. Διότι αν πρόκειται για μια προσωπική ενέργεια και πρωτοβουλία, πέραν της συνδικαλιστικής ορίζου σας, στα πλαίσια ενός συλλογικού οργάνου, είναι άλλο. Και άλλο το άλλο. Ναι. Καταλαβαίνετε. Εγώ δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι όχι, απλό, είστε γιατρός. Απλό μέλος σε ΓΕΣΥΚ. Είναι απλό μέλος σε ΓΕΣΥΚ. Δεν μπορώ, δεν γνωρίζω. Εκτιμώ όμως ότι πολύ γρήγορα αν θα συνεδρίασε το Διοικητικό. Συνεδρίασε. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω πάντως. Πολύ γρήγορα. Θα ήταν συμβούλιο αστραπή. Τώρα, κύριε Καντά, θέλω να πάμε λίγο στα συμπεράσματα από αυτή την ιστορία. Δεν ζημιώθηκε το νοσοκομείο με αυτήν την εικόνα που γύρισε την Ελλάδα, που κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εικόνα, ναι, κοίτα, δεν ζημίωσε όλους εσάς που αγωνίζεστε να κρατήσετε το νοσοκομείο όρθιο. Πιστεύω ότι και όλους, ναι, τους εργαζόμενους. Πιστεύω, προσέξτε, όπως ξεκίνησα την κουβέντα μου, είπα ότι θα ήθελα να μιλήσουμε για γεγονότα. Ενδεχομένως τώρα τελειώνοντας, καλό θα είναι να πει και ο καθένας τη γνώμη του και να εκτιμήσουμε και κάποιες προθέσεις. Λοιπόν, δεν αμφιβάλλω ότι έγινε ζημία όχι μόνο στο νοσοκομείο και γενικά στην Κέρκυρα, στον κυριαρχικό κόσμο. Κακή εντύπωση δημιουργήθηκε. Άμα για το Θεό να πούμε, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, να παίρνουμε τα πιστόλια και να λέμε τι είπες, να ήθελε να κάνεις έλεγχο, δεν στο επιτρέπω, ρε μάγκανα, γιατί είμαι εγώ. Όχι, ήταν λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος. Και κατά πολύ δεν, επειδή ξεκίνησα με μία φράση που δεν είπε κάποιος πολιτικός, στην ορολογία της αριστεράς, να σας πω, το λάθος είναι βαρύτερο από το έγκλημα. Λοιπόν, ήταν λάθος αυτό. Τελειώσαμε. Πιστεύω όμως ότι έγινε στην προσπάθειά τους να δείξουν. Έγινε με καλή. Υπήρχε καλή πρόθεση. Και βρέθηκε. Δηλαδή να δείξουν τα προβλήματα. Να αναδείξουν τα προβλήματα. Μισό λεπτό, Διονύση. Χωρίς να υπολογίζουν. Ο κ. Γεωργιάδης εχθές κάτι, το οποίο σήμερα το επανέλαβε. Είπε ότι διαπιστώθηκαν από τις πρώτες καταγραφές, και εσείς το ξέρετε, προσωπικό να λείπει από τις θέσεις εργασίας του. Οι ελεκτές, λέει, οι δύο, διαπίστωσαν. Υπήρξαν διαπιστώσεις, δηλαδή, ότι κάποιο προσωπικό απουσίαζε. Είτε γιατροί, είτε όχι δικαιολογημένα, γιατί όχι. Κάποιοι γιατροί είχαν άδεια. Όχι, όχι, όχι. Κάποιοι ενδεχομένως είχαν. Να σας πω. Όχι, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν απουσίαζε κανείς από τους εφημερεύοντες γιατρούς και κανείς από το νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν υποχρεωμένο να συμβάλλει. Μισό λεπτό, θα έρθω και. Λοιπόν, προσέξτε. Στον τέταρτο όροφο υπάρχουν. Δεν είναι μόνο η χειρουργική κλινική. Συστεγάζονται άλλες 3, 4, 5 κλινικές. Ναι. Παραδείγματος χάρη είναι η νευροχειρουργική κλινική, η ουρολογική κλινική, η οτορινολαρυγκολογική κλινική, η οφθαλμολογική κλινική και η γνάθοχειρουργική κλινική. Μάλιστα. Λοιπόν, μερικές από αυτές τις κλινικές έχουν μόνο ένα γιατρό. Παραδείγματος χάρη η οτορινολαρυγκολογική κλινική. Αυτός ο γιατρός εφημερεύει το πολύ 6-7 ημέρες το μήνα. Γιατί? Όχι, γιατί. Διότι τόσο πληρώνονται για αυτό. Και τόσο αντέχει. Λοιπόν,
Με έξι γιατί είμαι βέβαιος ότι θα πηγαίνει και τις μέρες τις οποίες δεν είναι εφημερία για να εξυπηρετήσει το νοσοκομείο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές λοιπόν με έξι ενεργείς εφημερίες φτάνει το ανώτατο όριο χρημάτων που μπορεί να πάρει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, τι κάνουμε για να μπορούμε να καλύπτουμε σε μεγαλύτερο αριθμό ημερών μέσα στο μήνα τον κόσμο και το νοσοκομείο μας με λαρυγκολόγο. Τον βάζουμε και εφημερεύει οι εφημερίες ετοιμότητος, οι οποίες κοστολογούνται φθηνότερα. Με αποτέλεσμα, οι 6-7 ημέρες των ενεργών που θα έκανε ενεργή εφημερία γίνονται 14 μέρες. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν φτάνει. Ως εκ τούτου λοιπόν, κάποιοι από αυτούς τους γιατρούς, κάποια από αυτά τα γραφεία που βρήκε κλειστά, ήταν από γιατρούς οι οποίοι εφημερεύουν εφημερία ετοιμότητος. Υπάρχουν όμως και μέρες που δεν εφημερεύει κανείς γιατρός. Ναι, αυτά όμως είναι σίγουρο ότι δεν τα εξηγούσατε εσείς στους ελεγκτές. Ότι δεν υπήρχε λόγος καμίας ανησυχίας. Τα εξηγήσαμε. Κάποιοι άνθρωποι να εκτεθούν. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Τα εξηγήσαμε και έδειξαν απόλυτη κατανόηση οι ελεγκτές. Οι ελεγκτές δεν είχαν πρόβλημα, δεν διαπίστωσαν πρόβλημα. Τότε τι πρόβλημα ξαφνικά ήταν αυτό που ο κύριος Γεωργόπουλος είπε: Στοπ, δεν θα κάνετε τίποτα. Δεν γνωρίζω και φοβάμαι ούτε και αυτός γνωρίζει. Ούτε. Έτσι μου είπε σήμερα το πρωί, σας λέω. Και τελικά βρέθηκε εν δικαίω ο κύριος Γεωργιάδης. Την ώρα που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο για τις ελλείψεις προσωπικού, για την ελλείψεις σε μηχανήματα, γιατί εγώ για να πάρω τη μάνα μου και τον πατέρα μου στο νοσοκομείο πρέπει να παίρνω ακόμη και το χαρτί υγείας. Δηλαδή είναι απίθανα πράγματα αυτά, γιατρέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μας. Μου ακούσατε. Σας ευχαριστώ, ειλικρινά σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Διονύση Μάμαλο. Κυρίες και κύριοι, να έχετε εσείς ένα ευχάριστο βράδυ. Καλή σας νύχτα.